Πήγα να σηκωθώ εκεί, αντί να πέσω κάτω. Κάνω το σήμερα. Αυτό δεν λέω, δεν είναι σωστό. Λοιπόν, ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος της Αποστόλης έλεγε εν διωδώ. Την άλλη εβδομάδα θα ακούσουμε ευθύς εξ αρχής από τη Μεγάλη Δευτέρα, την Κυριακή, ότι ο Κύριος έρχεται σε χρόνο εναιστώτα, που σημαίνει ότι το πάθος του Κυρίου το λέμε εναιστώτα, αλλά και μόνιμο. Το λέμε έρχεται, δεν σημαίνει ότι ήρθε και έφυγε, αλλά ότι συνεχώς έρχεται. Είναι ένα ρήμα, μια λέξη που φανερώνει διάρκεια χρόνου ατελείωτη. Άρα έρχεται ο Κύριος. Είτε έρχεται για το πάθος, είτε έρχεται για το τέλος. Πριν όμως η Εκκλησία φωνάζει. Έρχεται ο Κύριος για να υποστεί πάθος εκούσιον. Ο Κύριος, Κύριε, Κύριε, άνοιξον ημίν, ο Δαβίδ φωνάζει, ο Κύριος μου και ο Θεός μου, και ο Θωμάς το φωνάζει εκείνο, μέσα στο ψαλτήρι η λέξη αναφέρεται πλιστάκης πάρα πολλές φορές και στην Εκκλησία. Φωνάζει συνεχώς και αυτό της Εκκλησίας είναι. Κύριε ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Ονομάζεται ο Θεός και Δημιουργός μας Κύριος. Κύριος ον πάντων. Είναι ο Κύριος των όλων. Ο Δημιουργός του κόσμου δεν είναι άλλος πλην του Κυρίου μας. Αυτός λοιπόν που είναι ον με κεφαλαία γράμματα λέει το ποιο είναι το όνομά σου, στο Σινά πανέβηκες, ρώτησε ο Μωυσής τον Κύριο. Το όνομά μου είναι ον, δεν είπε Θεός. Και είπε ον, γιατί δεν υπάρχει χρόνος που να είναι, να μην έχει μέσα τον Κύριο. Δεν υπάρχει παρελθόν, και δεν υπάρχει παρελθόν για τον Θεό, υπάρχει και μέλλον για τον Θεό. Είναι ον, μονίμως ον, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είμαι ον, λέει εγώ. Και έχει ένα ωραίο κομμάτι, μια ωραία φράση ο Απόστολος Παύλος. Είναι ον, ο καλόν, τα μη όντα, όντα. Το αντιλαμβάνεστε αυτό τι είχε πει. Φέρτε τον εαυτό μας, να φέρτε τον τιμή μας, σαν να πίσω, που δεν υπήρχε το τίποτα. Ούτε και το τίποτα δεν υπήρχε βασίλη. Ούτε το τίποτα. Και λέει, εγώ είμαι, δεν λέει ήμουνα, τον που κάλεσα τα μη όντα που δεν υπήρχαν, τα κάλεσα, τα φώναξε. Γιατί γι' αυτό δεν υπήρχαν τα όντα. Εμείς οι άνθρωποι υπήρχαν. Και υπήρχαν γιατί όν με κεφαλαία γράμματα πάντοτε είναι όν. Άρα και εμείς στο Κύριό μας και Θεό μας, στη μνήμη Του, είμαστε
όντα υπάρχοντα προαιωνίως στη μνήμη του Θεού. Λέει ο προαιώνιος Θεός που αλλάζει θυσία. Λοιπόν, αυτός λοιπόν είναι που κατέβηκε και έγινε με μικρό γράμμα «ον» άνθρωπος. Άνθρωπος. Είναι όσες φορές κάθομαι και το συλλογέμαι και το πράγμα. Κύριε, η διάνοιά μου χάνεται σαν ύπαρξη, σαν μνήμη, όταν κάθε να σκεφτεί, σαν νους δηλαδή, όταν κάθε να σκεφτεί. Εσύ που έφτιαξες τα πάντα, μπήκες σε αυτό που έφτιαξες μέσα, στη ροή του χρόνου, μέσα στον χρόνο που είσαι άχρονος, που δεν σου πιάνει ο χρόνος, μπήκες μέσα στην ύλη και περιορίστηκες ενώ είσαι απεριόριστος. Εσύ που είσαι εκτός θλίψεως και πόνου, μπήκες μέσα σε αυτή την κατάσταση του πόνου που περνάνε οι άνθρωποι. Είναι εδώ άπιαστο. Ερχόμενος ο Κύριος, λέει, προς το εκούσιον πάθος, για να πάθει. Αυτό λοιπόν δεν την υποχρέωσε κανένας άνθρωπος, με τη λογική μιλάμε τώρα, να έρθει στη γη. Αυτό υποχρεώθηκε σαν αυτοαγάπη. Σαν αυτοαγάπη, σαν παναγάπη, όπως λέει και ο Πόποβιτς, ο Άγιος εκείνος Ιουστίνος ο Σέρβος, λέει, είναι η, με κεφαλαία γράμματα, η Παναγάπη. Και σαν Παναγάπη δημιουργεί, και σαν Παναγάπη ευεργετεί, σαν Παναγάπη ελεεί τον άνθρωπο τον αμαρτωλό, τον μεταναούντα, σαν Παναγάπη κατεβαίνει στη γη και σταυρώνεται για να σώσει τον άνθρωπο. Λέει, ερχόμενος προς το εκούσιο πάθος. Επαναλαμβάνω, έρχεται διαρκώς, σώζει διαρκώς, ανίσταται διαρκώς. Όχι γι' αυτόν. Η Ανάσταση, λέει, ανίσταται σημαίνει διαρκώς για εκείνο που είναι νεκρός και ανασταίνεται και νιώθει την Ανάστασή του. Αυτός είναι ο όν αιώνιος, ο Θεός που σκορπίζει στα όντα την Ανάσταση. Λέγει η λογική του ανθρώπου, ο θάνατος είναι ανίκητος. Η λογική του ανθρώπου. Ποιος άνθρωπος με τη λογική του νίκησε σωματικά τον θάνατο, με τη λογική του. Αυτό δεν χωράει σε καμία λογική. Είναι ανίκητος. Δεν θυμάμαι με τη λογική μου ποιος πατήρ της Εκκλησίας, το διάβαζα, λέγει, επειδή είναι Παναγάπη ο Κύριος, δεν αντέχει ο θάνατος μπροστά στην αγάπη. Δεν αντέχει, λέει, είναι η αγάπη πιο δυνατή από τον θάνατο. Αφού ο Κύριος πήρε το όνομα αυτό και λέει Θεός της αγάπης. Δεν αντέχει ο θάνατος μπροστά στην αγάπη του Κυρίου. Γι' αυτό λοιπόν έκανε πίσω ο θάνατος. Γι' αυτό λοιπόν και ο Άδης ξέρασε τους νεκρούς που περιμένανε τον Κύριο. Δεν άντεξε την είσοδό του ο Άδης. Εσκύλευσε, λέει, τον Άδη. Εσκύλευσε τον Άδη. Δηλαδή, σαν βασιλιάς μπήκε στο εχθρικό βασίλειο μέσα που είναι ο Άδης, εκεί που βασίλευε ο πειρασμός, γιατί είχε πολλούς εγγονότους δεμένους γερά, και μπήκε μέσα ο Κύριος λοιπόν και σκύλευσε, πήρε τα λάφυρά του.
ο Κύριος. Λαφυραγώγησε, πήρε λάφυρα από το λάδι και πήρε τις ψυχές που τον περιμέναμε. Τις ψυχές το λένε και τα εγγόμια της Μεγάλης Παρασκευής. Ερχόμενος λοιπόν προς τα εκούσιο πάθος της Αποστόλης, έλεγε ενδιωδό στους Αποστόλους που πορεύονταν, έλεγε «Ιδού», προφανώς τα έβλεπε ο Κύριος, αφού ήδη ήταν προγραμμένος να τα περάσει από την αγάπη του, αναβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα. Αναβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα. Βεβαίως, είχε ανεβεί πολλές φορές ο Κύριος στα Ιεροσόλυμα. Δεν ήταν η μοναδική φορά. Και ο Υιός του ανθρώπου έχει αυτή την προσωνυμία, το ξέρουμε πολύ καλά. Υιός ανθρώπου, Υιός της Παναγίας. Παναγία ήταν άνθρωπος. Και παίρνει το όνομα Υιός ανθρώπου. Σαν άνθρωπος. Και Υιός Θεού, σαν Υιός του Θεού. Προαιώνιος Θεός. Λοιπόν, ο Υιός παραδίδονται αυτό προαίρετα με τη δική του βούληση και τη δική του αγάπη, παραδίνεται. Αν το προσέξουμε, αυτοί οι πατέρες που γράψανε θα το πάρει αυτά, δεν είναι δυνατόν με κεφαλαία γράμματα να μην ήταν πλήρη χάριτος Θείας. Πλήρη, γεμάτα από το δοχείο του το δω και όλο το σώμα ήταν γεμάτο από Θεία Χάρη. Γεμάτο από Θεία Χάρη. Γιατί λέει, αυτά τα ρήματα που λέει, ερχόμενος παραδίδονται, παραδίνεται, δεν λέει θα παραδοθεί, παραδίνεται, ούτε παραδόθηκε. Έχει ακριβώς εκείνο που γίνεται αιωνίως επί της γης όσο ζουν οι άνθρωποι. Παραδίδεται. Τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος γράφτηκαν όλα αυτά. Έλεγε η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Το φωνάζει από τον Πάρο παντού. Ή φωτός λέει είμαστε. Δεν λέει. Είμαστε ρωτισμένοι. Παιδιά του φωτός με κεφαλαία γράμματα του Κυρίου και του Αγίου Πνεύματος, για Τριάδος. Είμαστε λοιπόν, γι' αυτό το λέμε αυτό, γιατί η λέξη παραδίδονται, παραδίνεται δηλαδή απλά, ο Υιός του ανθρώπου φανερώνει μονιμότητα. Και ο λόγος που το λέει είναι ότι κάθε άνθρωπος βαπτισμένος χριστιανός που αμαρτάνει, κάθε φορά που αμαρτάνει ο Κύριος παραδίδεται. Ο Κύριος πάσχει, ο Κύριος υποφέρει. Γι' αυτό το λέει. Ο Κύριος πάσχει, πολλοί Άγιοι στις προσευχές του. Κύριε, ξέρω ότι σε σταυρώνω πολλές φορές. Ξέρω ότι πάσχεις από μένα εκ μέρους μου. Πολλές φορές και κάθε μέρα και κάθε στιγμή φωνάζουν οι Άγιοι. Το φωνάζουν οι Άγιοι. Αυτό που το φωνάζουν, το βιώνουν οι Άγιοι. Το βιώνουν οι Άγιοι. Όταν λέει ένας Άγιος, ένας προφήτης, εγώ Κύριε είμαι γη και σποδός. Δηλαδή είμαι χώμα και στάχτη. Να με πατήσουν οι άνθρωποι. Εννοεί ότι νιώθει αυτό το πράγμα μπροστά στον Κύριο, το νιώθει και το πράγμα. Νιώθει ότι ήρθες για μένα Κύριε που δεν αξίζεται τόσο όσο είναι το χώμα και η στάχτη. Εγώ είμαι γη και σποδός. Άμα το βάλουμε αυτό στο μυαλό μας και την άλλη μεριά σε αντιπαράθεση τον Κύριο σταυρωμένο, φανταστείτε ότι και αυτή η γη και αυτό το σποδός, η στάχτη, πόση αξία παίρνει μπροστά στον Κυρίου τα έργα που έκανε για να το πάρει μεθαύριο και από τον τάφο του και να τον κάνει, πως το λέει ο Απόστολος Παύλος, σώμα πνευματικών. Δεν το λέει έτσι, καθαρά το λέει. Εγείρεται, λέει, σώμα χωικών, σπήρεται σώμα χωικών και γύρεται σώμα πνευματικών. Σώμα επίγειος παίρνεται, σώμα ουράνιο ανίσταται, λέει. Πόση αξία έχει αυτό το σώμα και εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Και εμείς, γι' αυτό οι Άγιοι το φωνάζουν το πράγμα.
να μας ξυπνήσουν, γιατί κοιμόμαστε. Να σταματήσω λίγο να πείτε κάτι κι εσείς. Κάτι μπορεί να έχετε να πείτε. Ευχαρίστω να μην είναι έτσι μονόλογος. Ανεβαίνει λοιπόν στα αεροσόλυμα ο Κύριος και του λέει, εγώ παραδίνομαι στους αρχιερείς και γραμματείς. Και λέει ότι και κατακρινούσιν αυτόν. Κατακρινούσιν. Και αυτό το κατακρινούσιν σημαίνει ότι θα το καταδικάσουν τον Κύριο της δόξης. Λέει, κρίνεται, λέει, ο κριτός. Οι Εβραίοι, τροπάριο το λέει εκείνο, της Μεγάλης Εβδομάδας. Οι Εβραίοι λέγουν, κάτσε Σταύρο και εσύ παραπέρα, σε ποδίζει, σε τον Ασαλό, κάτσε δεξιά πάντα εσύ, έτσι, εκεί. Λοιπόν, αυτοί που κρίνουν πρέπει να κρυθούν από εκείνο που πρέπει να τους κρίνει, οι γραμματείς και φαρισαίοι. Εδώ λοιπόν ο Κύριος που είναι εκτός πάσης κρίσεως καταδικάζεται. Καταδικάζεται. Και ένα ωραίο τροπάριο η Μεγάλη Εβδομάδα που το φωνάζει δυνατά ότι αυτοί που είναι για την καταδίκη κρίνουν τον αθώο. Φωνάζει ένα τροπάριο. Ένα τροπάριο. Ανεβαίνει λοιπόν ο Κύριος στο Ιεροσόλυμα. Ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, σχολιάζει μια στιγμή του θείου πάθους του Κυρίου. Στιγμή που ο Κύριος φωνάζει στον πατέρα του, στον κήπο της Γεσημανή. Τη στιγμή εκείνη λέει ο Κύριος που ζούσε πριν περάσει τα βάσανα, ένας μόνος του πέρασε βάσανα δυο φορές. Και μάλιστα η μία φορά πιο βάναυση θα λέγαμε από την άλλη. Πιο συγκλονιστική από την άλλη. Όταν ήταν, λέει, ο Άγιος Νικόδημος γονατιστός και προσευχόταν και είπε, «Πάτερ, ή δυνατόν παρελθέτω από μου το ποτήριο τούτο, αν ή δυνατόν, Κύριε, Πατέρα μου, πάρε μου το». Δεν υπήρχε πιο φοβερή στιγμή οδύνης πόνου, γιατί βίωνε, λέει, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό και σε μεγαλύτερη διάσταση χρόνου τα παθήματά του. Γιατί, λέει, μέσα, λέει, από τη μνήμη του τη Θεία δεν περνούσε μόνο εκείνες τις στιγμές, αλλά ότι οι άνθρωποι θα τον σταυρώνουν αιωνίως επί της γης κάθε φορά που αμετανόητα αμαρτάνουν. Το αντιλαμβάνεστε, κάθε φορά που οι άνθρωποι αμετανόητα αμαρτάνουν γίνεται ξανά σταύρωση. Το λέει ο Απόστολος Παύλος αυτό. Ανασταυρούντες αυτόν, λέει, το ξανασταυρώνουμε κάθε φορά που αμετανόητα αμαρτάνουμε. Και όταν αμαρτάνουμε βέβαια και το καταλαβαίνουμε και σηκωνόμαστε, δεν θα ήθελε ο Κύριος να πέφτουμε, αλλά εκεί που αισθάνεται μαρτύριο πραγματικό ο Κύριος στη Γεσημανή είναι ότι έβλεπε μπροστά του όλες τις γενναίες των ανθρώπων, όλες. Και ότι οι άνθρωποι με τις πτώσεις του, πτώσεις τους, τον σταύρωναν, τον Κύριο τον σταυρώνουν συνεχώς. Στιγμή αιωνίου μαρτυρίου του Κυρίου, τη στιγμή, στο κήπο της Γεσημανή. Πατέρα μου, πάρτο. Ανθρωπίνος ασήκωτο, λέει. Χρειάστηκε να ενισχυθεί. Δεν λέει.
από τον ουρανό ο Κύριος σαν άνθρωπος. Να ενισχυθεί από τον ουρανό σαν άνθρωπος. Στην αρχιεράτικη του προσευχή ο Κύριος, πολύ πρωτοπάθους, είχε προσευχηθεί για όλες τις γενναίες των ανθρώπων, ακόμα και τον Ιούδα, ακόμα τον πατέρα Αναγία, αυτή την Αγία σημερινή μορφή που ζήστηκε στον αιώνα μας, Άγιος είναι και αυτός, να λέγει από το μηχανηματάκι που οι περασμένες ομιλίες λέει για τον Ιούδα που τον πρόδωσε, να το δέσουμε καλά, πόνεσε περισσότερο από όλους τους, από όσους έχει πονέσει, γιατί έκανε μια διαρκή προσπάθεια. Ήξερε ότι θα τους σταυρώσει. Δεν περνάει το λογισμό μας για το πράγμα. Ήξερε, σαν Θεός. Τον κάλεσε. Επειδή τον ήξερε ότι θα σταυρώσει, μήπως με τις προσπάθειες που έκανε σαν άνθρωπος ο Κύριος και με τα θαύματα που έβλεπε, τους είχε αξίωμα, αλλάξει μυαλά. Και γι' αυτό σταυρώθηκε. Δεν σταυρώθηκε. Και γι' αυτό σταυρώθηκε. Κάθε Ιούδας έχει ανάγκη από τον Κύριο. Ο δε παράνομος Ιούδας λέει, ουκυβουλήθη, συνιένευε θέση να βάλει μυαλό. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι όλων των εποχών, για όλους τους Ιούδας και όσο μετανόητους που δεν έχουν όρεξη να σωθούν, ο Κύριος πονάει, σταυρώνεται. Γι' αυτό και γι' αυτό ζήτησε και για τους σωσμένους, αλλιώς πώς, ζήτησε από τον πατέρα του να το ποτήρι που είχε να πει, να μην το πει. Αλλά τελικά είπε αυτό που ακούμε, γεννηθεί το θέλημά σου. Τα πάθη σημαίνει, τα πάθη που ο Κύριος επρόκειται να περάσει και τα πέρασε και τα περνάει, σημαίνουν συνθλίψεις, συνθλίψεις, συντριβή. Δεν συντρίβει ο Κύριος σαν άνθρωπος. Όταν λέει πάρε το ποτήρι από πάνω μου, ένας του παρελθόντος, αλλά σύγχρονος θεωρείται ιεροκήρυκας Μέγας, ο Κατιώτης λέει, πέρασε λέει ο Κύριος για να πάει στον κήπο της Γεθσεμανή, από το, πώς το λέμε, το κήπο του Λεόνος, πώς το λέμε, έτσι δεν είναι. Ε? Χυμάρι το κέντρο. Δυνατά να ακούσω κι εγώ. Από το χυμάρι το κέντρο. Όχι, λέει από ένα ελαιόνα πέρασε. Δεν πέρασε, πέρασε. Δεν έχει πέρασε. Ναι, για σημανή. Λοιπόν, και αυτό σχολιάζει το διάβα του, το πέρασμά του από τον ελαιόνα. Είναι μέσα στο νόημα των παθημάτων του. Μαζεύει ο Γιώργος τις ελιές, τις παίρνει και τις πάει στο ελαιοτριβείο για να δώσουν λέει το λαδάκι, πρέπει οι ελιές να συνθλιβούν, να λιώσουν, να περάσουν από τις μυλόπετρες εκεί του ελαιοτριβείου, να γίνουν κουκούτσι και να δώσουν το λάδι. Συνεθλίβει ψυχικά ο Κύριος. Συνεθλίβει για το ανθρώπινο γένος, γιατί έβλεπε μπροστά του τον άνθρωπο που τον τίμησε δίνοντάς του την εικόνα του με προορισμό να γίνει όμοιος με αυτόν, με αποτέλεσμα ο τόσο τιμημένος άνθρωπος από τον Θεό να ανακατευθεί με τα ζώα, τα άλογα, και να γίνει όμοιος με αυτά. Τα έβλεπε ο Κύριος για τα πράγματα. Γι' αυτό και λένε, κοιτάξτε να δείτε κάτι, έγινε η θυσία με κεφαλαία γράμματα του Κυρίου στο Σταυρό με ό,τι ό,τι παρενέβη, ό,τι μπήκε μπροστά σαν πάθος πριν από το Σταυρό του Κυρίου
σαν μαθήματα, με όλα, με όλα μαζί τα συμπαραμαρτούν τα κείμενα, τα βασανιστήρια. Έγινε. Και μου έφυγε από το λογισμό μου. Ο Κύριος ύψο στο κήπο της Γεσημανίας, επαναλαμβάνω, και ήθελα να σταθώ, υπέφερε σαν την ελιά που θλίβεται εσωτερικά στην ψυχή του. Συνετρίβει, έπαθε συντριβή ο Κύριος και λέει, σημειώνει εκεί ο Ιερός Ευαγγελιστής. Έσταξαν από το μέτωπό του κόμπι από υδρότα και αίμα, πηχτά, πηχτά, και έπεφταν κάτω. Και ο Άγιος Νικόδημος φωνάζει, ποιος γνωρίζει άραγε, τι εσυλογάτο ο Κύριος, τι περνούσε από το μυαλό του την ώρα εκείνη που έσταζαν πηχτά, πηχτά τα αίματά του από το μέτωπό του στη γη. Όταν ξεκίνησα και είπα, τούτο το μυαλό είναι αδύνατον να συλλάβει. Τι έκανε ο Κύριος για τον άνθρωπο σχετικά με το βάθος του. Αυτό φωνάζει μες στο βιβλίο του Άγιο Νικόδημος Αγιορείτης, που υπομνηματίζει τα τροπάρια του πάθους. Λέει, άρα έχει ομιλία ολόκληρη στον κήπο του Ελαιώνος, που το γράφει ακριβώς έτσι. Ποιος γνωρίζει, τι εσυλογάτος σαν Θεός ή σαν άνθρωπος ο Κύριος την ώρα του πάθους. Τις γαρέχνων νουν Κυρίου, ή τι σύμβουλος αυτού εγένετο, ποιος έγινε σύμβουλός του, ώστε να γνωρίζει του Κυρίου των λογισμών. Κανείς, με κεφαλαία γράμματα κανείς. Τη μια μεριά ο Κύριος λοιπόν ανεβαίνει στο Σταυρό, εκεί είναι το αποκορύφωμα του σαρκικού πάθους του, γιατί στο Γεσημανή πέρασε σαρκικό πνευματικό, και τα δύο. Πάθος στο πνεύμα σαν άνθρωπος και πάθος στο σώμα σαν άνθρωπος. Αλλά από τη στιγμή που υψώθηκε πάνω στο Σταυρό, πάσχει ο Κύριος σαν άνθρωπος. Είναι, ήταν και άνθρωπος ο Κύριος. Και τώρα είναι άνθρωπος, αλλά πνευματοποιημένο σώμα πια. Εθέωσε ο Κύριος το σώμα, το θεϊκό του που είχε. Λοιπόν, τον άνθρωπο εθέωσε. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι ανέβηκε στο Σταυρό. Οι πατέρες λένε ότι εάν δεν είχε ανεβεί στο Σταυρό ο Κύριος, δεν θα είχαμε σωθεί. Ό,τι και αν έκανε, ό,τι και αν έκανε. Γιατί ήξερε ο πειρασμός πολύ καλά ότι θα ανέβαινε και γι' αυτό έκανε ίστατη προσπάθεια να κατέβει το Σταυρό. «Ουά», του φωνάζανε, «Εσύ Υιός του Θεού, καταβάτων είναι από το Σταυρό». Κατέβα από το Σταυρό. Ήξερε πάρα πολύ καλά ο διάβολος ότι με το Σταυρό σώζεται ο άνθρωπος και χωρίς Σταυρό κατακρίνεται ο άνθρωπος. Ήξερε ότι η θυσία σώζει του Κυρίου. Χωρίς θυσία καλό δεν γίνεται. Το ξέρε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, κατέβα του φωνάζανε από το Σταυρό, αν είσαι Υιός του Θεού. Το θέλημά του δεν ήταν να κατέβει. Το θέλημά του να ανέβει και να αφήσει την ανθρώπινη πνοή του πάνω στο Σταυρό για να σωθεί ο κόσμος. Και σημειώνουν οι πατέρες, αν υπάρχει μία μάχη που έγινε στη γη, που μεγαλύτερη της δεν υπάρχει,
Είναι η μάχη αυτή που δεν βλέπουν μάτια ανθρώπινα, ούτε την είδαν, θα τη βλέπουν αυτοί που την καταλαβαίνουν, οι άλλοι. Λέγει, εκεί δόθηκε η μεγαλύτερη μάχη για όλες τις γενναίες. Για όλες τις γενναίες. Γιατί εκεί ιτήθηκε, νικήθηκε ο θάνατος. Εκεί δια του σαυρού ιτήθηκε θάνατος εις ο διάβολος. Αυτός έβαλε το θάνατος εκεί, με την αμαρτία. Ιτήθηκε λοιπόν στο σταυρό επάνω και λένε ο σταυρός είναι το βατερλό του διαβόλου. Θα ακούσει τη λέξη αυτή. Εκεί κάπου στη Γαλλία παραπέρα έγινε η μάχη μεταξύ Ναπολέοντος και Ρωσίας και στο βατερλό νικήθηκε ο Ναπολέον και δεν ξανά σήκωσε κεφάλι εκεί. Του διαβόλου λέει το βατερλό είναι ο σταυρός. Εκεί που σηκώθηκε στους Αγίους Τόπους, ψηλά τον Σταυρός του Κυρίου. Εκεί που ο Κύριος είπε «Τετέλεστε» και παρέδωκε το πνεύμα κλίνα στην κεφαλή, ο διάβολος τελείωσε. Τελείωσε η δύναμή του. Μέχρι εδώ ήταν. Ο Κύριος λοιπόν έφερε με τα δικά του μαθήματα τον διδρομό το δικό μας. Με κεφαλαία γράμματα, με κεφαλαία γράμματα ιερών ή θείων σφάγιων. Απεσταλμένος από ψηλά κατέβηκε. Και κατέβηκε γνωρίζοντας, επαναλαμβάνω, γνωρίζοντας, ο μόνος που γνωρίζει, γνώριζε και γνωρίζει τα πάντα. Μέσα σε αυτό το γνωρίζει ήταν και τα παθήματά του. Όλοι μας αποφεύγουμε τα παθήματα, τέτοιου είδους παθήματα. Παθήματα που έχουν κάποιες συνέπειες οδύνης και πόνου στο σώμα μας επάνω. Και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να τα αποφύγουμε. Με κάθε τρόπο. Ποιος θέλει να πονάει. Στο γιατρό κατευθείαν. Όμως, ο Κύριος τα επεζήτησε τα πάθη και κατέβηκε εκουσίως. Τα πάθη του Κυρίου με μία λέξη, όλα τα πάθη, δύο λέξεις είναι μία, έχουν μία ονομασία μεγάλη. Το ονομάζει η Εκκλησία άκρα ταπείνωση. Άκρα ταπείνωση. Σε γλώσσα δική μας, ξεφτελισμός που δεν φτάνει η ανθρώπινη διάνοια. Εξεφτελισμός που δεν φτάνει η ανθρώπινη διάνοια. Αυτό τον εξεφτελισμό τον υπέστη ο Κύριος. Και δέχτηκε όχι μόνο από αρχιερείς που κατήχαν τον νόμο, τον ήξεραν πάρα πολύ καλά τον νόμο, αλλά φθόνος ουκ είδε προτιμάν το συμφέρον. Ο φθόνος που βασιλεύει, φωλιάζει εδώ μέσα στην ψυχή, δεν γνωρίζει να σέβεται το αφεντικό, ώστε το αφεντικό να καταλάβει ποιο είναι το συμφέρον του. Να κάνει αυτό ή να κάνει το άλλο. Αν το αφεντικό που έχει ο άνθρωπος που έχει το συμφέρον, το αφεντικό, βλέπει ότι αυτός πρέπει να φύγει από τη μέση γιατί μου κάνει κακό, ας είναι Άγιος. Τελείωσε, δεν το κοιτάζει και ας χάσει μετά το πάνω από τα χέρια του εκείνος που φθονεί. Διδάσκει η Σταύρωση του Κυρίου για όλους εκείνους που φθονούν ότι κοιτάξτε κατάντια Ιούδα, κοιτάξτε κατάντια γραμματή και φαρισαίων, και αυτοί έχασαν για χρόνια πολλά το όνομά τους και βρέθηκαν ξένοι. Ο Κύριος μια φορά στον τάφο σαν ξένος βρέθηκε, όπως το λέει και ο ίδιος, αυτοί για
χρόνια πολλά, χίλια και ξένοι. Κατάντια φθόνου. Έχουμε τον Κύριό μας επί του Σταυρού. Εκεί που είπαμε είναι το βατερλό του διαβόλου. Μπορείς να μας βοηθήσεις, Σταύρο? Λέγει, σύστηκε η γη, τα μνημεία ανοίχθηκαν, πέτρα εσχίστησαν και το λαό του καταπέτασμα στα δύο και οι νεκροί σηκώθηκαν, λέει, από τα μνημεία και ανεφανίστησαν πολλοίς. Αναφέρει έτσι συνοπτικά για την ημέρα της Σταυρώσεως, και την όπου μετετέρεστε και παράδοκε το πνεύμα, ακολουθούν φαινόμενα φυσικά και υπερφυσικά. Φυσικά είναι ότι βλέπουμε να κουνιέται η γη, ο ήλιος να σβήνει, και υπερφυσικά είναι ότι αναστήθησαν, λέει, και εμφανίστησαν πολλοίς. Γιατί το περιγράφει άρα γι' αυτό? Μετά την Ανάσταση. Μετά την Ανάσταση. Αυτό. Εμφανίστησαν. Ναι. Γιατί πρώτα αναστήθηκε ο Χριστός και μετά. Ναι, στην αιτία είναι η Σταύρωση του Κυρίου. Όλα, σωστά. Σωστά. Λοιπόν, ωραία, μετά την Ανάσταση όπως το ανέφερες. Αλλά το θέμα είναι γιατί οι κτήσεις συνέπασχε με τον Πάσχοντα Κύριο, το ερώτημα. Γιατί? Αναγνώρισε το αφεντικό του. Δυνατά λίγα για να ακούμε. Αναγνώρισε τον αφεντικό του που τον δημιουργήσε, τον δημιουργό του. Ναι, από μια πλευρά το δέχομαι. Είναι δεκτό αυτό το πράγμα. Άλλος κανείς? Δεν, λέει, συνέπασχε, λέει. Δεν σημαίνει αναγνώρισε, συνέπασχε, λέει, το κτίσαντι. Αυτόν που την έκτισε. Με αυτό ακριβώς που λέγει, λένε και οι γραφές, λένε και τα τροπάρια, δυνατά και όμορφα, σε ήχο, δηλώνει ότι κι αν ακόμη τον αρνήθηκαν αυτοί που έπρεπε να αποδεχθούν, κι αν ακόμη όλη η ανθρωπότητα πει Κύριε, δεν δεχόμαστε σταυρωστή σου, η κτήση θα φωνάζει. Εγώ με το κτήσαντά με συμπάσχω. Συμπάσχω. Δίνει εδώ στη κτήση, προσέξτε το, άψυχη δεν είναι. Κι όμως έπασχε, λέει, με το κτήσαντα. Όταν κουνιέται η γη, όταν σβήνει ο ήλιος, που είναι άψυχος, δίνει εδώ και λογική, η θεότητα στα άψυχα και συνέστημα ότι έχει σε στιγμές που δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι μερίδιο και εκτίσει σε αυτούς που τον φέρουν πάνω στη γη. Αυτό σημαίνει και το πράγμα. Ότι πάσχει με το κτίσαντα αυτή, συμπάσχει. Ότι άψυχος κτίσης κατάλαβε και ο άνθρωπος που είχε ψυχή δεν κατάλαβε. Δεν κατάλαβε. Ναι, αυτό είναι ακριβώς. Άνους, άλογη κτίση, χωρίς καμία λογική. Κι όμως πήρε μέρος στο κτίσαντα. Σαφώς λοιπόν και σοφά, ένας πολύ παλιός ποιητής, ο Όμηρος, λέγει ένα βάρος δεν αντέχει τον άνθρωπο. Ένα βάρος. Όχι τον οποιοδήποτε άνθρωπο, όχι τον άνθρωπο τον καλό, το σκάρτο άνθρωπο. Δεν το δέχεται πάνω της. Είναι, νιώθει πολύ μεγάλο βάρος, ασήκωτο. Ασήκωτο και ονομάζει, τον ονομάζει άχθος αρούρης. Και νομίζετε ότι, να δούμε και την άλλη, αυτή την πλευρά ακριβώς και στο πρόσωπο του Κυρίου. Σηκώνει σταυρό ο Κύριος. Κάποια στιγμή λυγίζει κουβαλώντας τον και μπαίνει στη θέση του Κυρίου ο Κυριναίος. Ήταν ασήκωτος, λέει ο Σταύρος. Ασήκωτος ο Σταύρος. Δεν σηκωνόταν με τίποτα. Και χρειάστηκε, λέει, να μπει ο Κυριναίος να τον βοηθήσει τον Κύριο. Για να δείξει με αυτό
πόσο ασήκωτη είναι η αμαρτία που κάνει ο άνθρωπος. Πόσο ασήκωτη. Ο Σταυρός σηκωνόταν, αλλά η αμαρτία ήταν ασήκωτη. Ήταν το βάρος της αμαρτίας. Ε? Ήταν το βάρος της αμαρτίας. Ναι, το βάρος της αμαρτίας. Σήκωνε ο Σταυρός, σήκωνε, τι σήκωνε, τις δικές μας εδώ. Για σκεφτείτε πόσο ανέστητοι είμαστε. Νομίζω ο Αρχιεπίσκοπος το λέει. Πόσο ανέστητη, γιατί η κτήση, η άλογη κουνήθηκε, λέει. Ο άνθρωπος η λογική δεν καμπαρίζει όταν αμαρτάνει. Όταν αμαρτάνει δεν καμπαρίζει. Είναι, η αμαρτία είναι το μεγαλύτερο βάρος που έχει και σηκώνει η γη επάνω της. Γιατί δεν την έκανε τη γη όπως την βλέπουμε σήμερα εμείς. Ούτε πυρκαγιές, ούτε αρρώστιες, ούτε πείνες, ούτε δίψες, ούτε λοιμούς, ούτε πλημμύρες, δεν υπήρχε από εδώ τίποτα. Εν το παραδείσο. Τίποτα δεν υπήρχαν. Δηλαδή η κτήση ήταν παράδεισος, όπως το λέει το βιβλίο μέσα. Αυτό λοιπόν το περιγράφει ο Απόστολος Παύλος, όχι τον παράδεισο, αλλά αυτό τα κουνήματα της βρύσιμου του βιβλίου κλπ. Το λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι η κτήση πονάει και συνυποφέρει και γάρ η κτήση στενάζει, βγάζει στεναγμούς και συνοδύνει και πονάει μέχρι σήμερα από την κακία των ανθρώπων που είναι πάνω της. Αυτός είναι ο λόγος που τη βλέπουμε και κάνει, πώς το λέμε, στους σεισμούς γέλανο. Κουνιέται λόγω των αμαρτιών των ανθρώπων, της κακίας των ανθρώπων. Γιατί, λέει, πώς το λέει, εκεί που λένε τα αλληλούια, ότι πρόσθεσε αυτής κακά, Κύριε, πρόσθεσε τις εδόξεις της γης. Λέει, Κύριε, δεν λέει, δώσ' τους κακά. Μα προσθέσει, εδώ έχει το νόημα αυτό που λέμε το σύνορα, ότι Κύριε, πάρ' τους τα κακά από πάνω, για να μην κουνιέται η γη, όποιος και γίνει ο άνθρωπος. Γιατί αν μπορεί ο Κύριος πρόσθεται κακά στα κακά, τα οποία η αμαρτία προκαλεί. Η αμαρτία τα προκαλεί τα κακά. Αλλά εάν ο Κύριος ήρθε στη γη για να ανεβάσει τον άνθρωπο μέσω του Σταυρού, μέσω του Σταυρού στον ουρανό. Και δύο λόγια πάνω σε αυτό και να δώσουμε και ένα τέλος. Ήρθε να ανεβάσει τον άνθρωπο μέσω του Σταυρού. Βεβαίως ο Κύριος σταυρωθής ανέβασε τον άνθρωπο. Σταυρωθής ως άνθρωπος. Βρέστε μου έναν Άγιο που δεν σταυρώθηκε για να πάει στην αγκαλιά του Κυρίου. Βρέστε μου έναν άνθρωπο που δεν σταυρώθηκε. Και οι σύγχρονοι Άγιοι που ζουν κοντά στις μέρες μας, Πορφύριος, Παΐσιος, Ιάκωβος κλπ. Και που ζουν ακόμη, μέσω μαρτυρίου, εκουσίου, που το ζουν αυτοί οι ίδιοι προσωπικά, στην προσωπική ζωή, ανεβαίνουν από τη γη στον ουρανό. Λέμε, θα πω να πάω μερικά παραδείγματα να καταλάβουμε. Κοίταξε αυτός ο καλός ο άνθρωπος, λέει ο κόσμος, με το σταυρό στο χέρι πάσχει, υποφέρει. Το λέει και το λέει αλλιώς, δεν το λέει έτσι πως το λέω. Δεν το λέω πως το λέω εγώ. Λέει, με το σταυρό στο χέρι πάει κανείς μπροστά, έτσι το λέει, για να βλαστημάει για το σταυρό με αυτόν τον τρόπο. Ενώ ο σταυρός, εκείνος που σε κάνει να πας μπροστά, και εδώ και εδώ και εκεί, χωρίς σταυρό δεν πας. Έλα. Που τον κρατάει, όρθα και δερματάει. Μόνο ο σταυρός τον κρατάει. Μόνο ο σταυρός. Η πορεία, λέει, του ανθρώπου, πατέρες το λένε, δέστε το στο μυαλό, λέει, στη γη, είναι σταυροαναστάσιμη. Σταυρό, αναστάσιμη. Πρώτα σταυρός και μετά ανάσταση. Και αν
Περνάμε τη ζωή μας όλο καλά, δεν υπάρχει Ανάσταση. Δεν υπάρχει Ανάσταση. Τελείωσε. Καλά το Κησία. Και μερικές φορές έτσι σχολιάζουν, έστω και με θλίψη, έστω και με πίκρα, και λέμε αυτός ο καλός ο άνθρωπος έφυγε μέσα στους πόνους. Η σταύρωσή του είναι αυτή. Αυτή είναι η σταύρωσή του. Δεν τη θέλουμε, σίγουρα είναι αυτό. Αλλά ο Θεός που παραχωρεί την όποια δοκιμασία, την όποια δοκιμασία για τον οποιοδήποτε άνθρωπο, προηγουμένως εκείνος σηκώνει το βάρος μαζί με τον άνθρωπο. Γιατί το λέει καθαρά, μαζί με το πειρασμό είναι και η έκβαση. Έρχεται ο πειρασμός και πειράζει όποιος πειρασμός και είναι αυτός. Πείνα είναι, ασθένεια είναι, συκοφαντία είναι. Μέσα είναι και ο Κύριος για να σε βοηθάει. Η συκοφαντία είναι το χειρότερο από όλα τα κακά. Γιατί λέει ο Δαβίδ, Κύριε, σε παρακαλώ, φύλαξε με από συκοφαντίας. Και τι προσεκτιμάσαι. Άμα με φυλάξεις, Κύριε, το λέω απλά τώρα, το λέει φύλαξόν με από συκοφαντίας. Είναι η μία περίπτωση. Η άλλη είναι η επιρροή. Και φυλάξω τα σέντολά σου, λέει. Τότε εγώ θα φυλάξω τις σέντολές σου. Για να δείξει πόσο μεγάλο ασήκωτο κακό είναι η συκοφαντία. Συκοφαντεί ο Κύριος. Ο Άγιος Νεκτάριος. Διαβάζει το βιβλίο εκεί πέρα του Άγιου Νεκτάριου. Βέβαια. Φύλαξε ο Κύριος. Συγκοντηθήκαν, τους στερέωσε καλά. Ο Κύριος, άμα ζητάς βοήθεια, μας αφήσει, πατέρασε. Και αφού τους στερέωσε, στηθήκανε και τώρα είναι Άγιοι του Θεού και σωσμένες ψυχές με τον τρόπο. Σταυρός, σταυρή είναι αυτή, σταυρή. Να σχολιάσουμε και το Κυρίου το λόγο, τον τελευταίο λόγο, αυτό και να κλείσουμε. Ό,τι και αν υπέστη ο Κύριος, όσα και αν υπέστη ο Κύριος επί του Σταυρού επάνω, όσα δεινά, οδυνηρά, ασήκωτα, απέραστα και ελεηνά πέρασε, τα είδε κάτω από το... τα είδε ότι τα πράττουν εν αγνία τους. Εν αγνία τους. Είμαστε πολύ εύκολοι, πάρα πολύ εύκολοι σε κάποιο κακό που μας κάνει κάποιος, να πούμε, να τον προγγίξουμε, να τον βρίσουμε, να τον κάνουμε. Δεν είναι έτσι. Γιατί το κακό για να το κάνει κάποιος του είναι εντελώς άγνωστο ποιες είναι οι διαστάσεις του. Μπορεί ακροθυγός έτσι λίγο να καταλαβαίνει και του φωνάζει συνείδηση ότι είναι κακό, αλλά το πόσο μεγάλο κακό είναι δεν πιάνεται. Δεν πιάνεται. Λέει ο Άγιος Παΐσιος, λέει, άμα ο Κύριος παραχωρούσε να δούμε το πόσο ασήκωτο κακό είναι η αμαρτία, θα λιώναμε αυτομάτως. Και αντιστρόφως, να μας αφήσει να δούμε ένα μικρό καλό, μια μικρή αρετή, πόσο όμορφη είναι, πάει δεν αντέξουμε. Και παραχωρεί λοιπόν μια κατάσταση τέτοια που αντέχεται και από τη μία και την άλλη. Λοιπόν, είναι, επαναλαμβάνω, ο Κύριος αυτούς που τον σταύρωσαν, αυτούς που τον έφτισαν, αυτούς που τον χαστούκησαν, αυτούς που τον καθίβρισαν, αυτούς που τον τρύπησαν, αυτούς που του φώναζαν «Ουά, εσύ, ο καταλιών των ναών» και λοιπά, «Κατέβα το σταυρό», αν είσαι ο Υιός του Θεού, αυτούς όλους, αυτό το συμβετό, πήρε σφουγγάρι και είπε «Παραγράφω τα δικήματά τους». Τα παραγράφω, τα σβήνω. Πάτε, άφες αυτής. Αυτή είναι η θέση μας. Αυτά μας διδάσκει ο Σταυρός, αυτά τα μαθήματα του Κυρίου. Καλή Ανάσταση να έχουμε. Ευχαριστώ πολύ.
Και πότε προερχόμαστε? Μετά από 15 μέρες. Δεν υπάρχει ερώτημα σε αυτό. Μετά το σώμα. Ναι, βέβαια. Για το πούμε, για το... Ναι, κάθε χρόνο. Ωραία. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Διευκόλου του Αγίου Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον Χριστός ημάς. Τώρα αυτά θα σηκώσουμε ή όχι. Τι γράφουμε. Αγία Ανάσταση. Τι γράφουμε. Τι. Τι πήγαμε. Ο Κύριος ερχόμενος προς το πάθος.